Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία και ό,τι ποθεί ο καθένας. 2023 ευχές και 2023 όνειρα. Να είμαστε όλοι καλά, ευτυχισμένοι και πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν πολλές οι γιορτινές ημέρες και πολλές είναι ακόμα. Και ήταν και πολλές οι γιορτές, οι ονομαστικές, που γιόρταζε ο καθένας το όνομά του. Μερούλα μου. Χρόνια πολλά, φλαράκια μας και από μένα. Υγεία, 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 ευτυχία. Επιτυχίες, πολλά όνειρα, τα παλιά όλα να φύγουν, οι στενοχώρια να μην ξανάρθουν, να είναι η ζωή σας γεμάτη αγάπη, ευτυχία και όνειρα πολλά πραγματοποιήσιμα. Και εύχομαι η Βασίλης να φέρει σε όλους ξεχωριστές αναμνήσεις, να φέρει ξεχωριστές επιτυχίες, ευτυχισμένο σήμερα και έναν κόσμο που θα είναι μεγάλο όνειρο το 2023 και το 2024 που θα έρθει μετά. Χωρίς προβλήματα, χωρίς στενοχώριες και να μην ξεχνάμε και τους μικρούς μας και μεγάλους τετράποδους φίλους μας. Μην ξεχνάτε τους ηλικιωμένους, μην ξεχνάτε τα παιδιά. Δώστε αγάπη, γεμίστε την καρδιά σας, την ψυχή σας, τη ζωή σας με αγάπη και ευτυχία για να μπορέσει πραγματικά η ζωή σας να κυλήσει όμορφα. Χωρίς αγάπη, χωρίς όνειρα, χωρίς προσμονές, δεν υπάρχει ομορφιά, δεν υπάρχει ευημερία. Όλα, πιστεύω, προσπαθήστε να τα λύσετε, γεμίζοντας την καρδιά σας με ό,τι καλύτερο έχετε. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιόρταζαν και σε όσους γιορτάζουν μέχρι που θα σας ξαναδούμε μέχρι την άλλη Τρίτη. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Έχουμε πάρα πολλές ευχές από φιλαράκια από όλη την Ελλάδα. Έχουμε συγκινηθεί με τα μηνύματα, με τα χρόνια πολλά που μας στέλνουν. Γιατί δεν είναι μόνο η όμορφη νομή, είναι και άλλοι φίλοι μας που μας βλέπουν μέσω ίντερνετ. Και θα ήθελαν και πραγματικά να βρεθούν και αυτοί όπως είναι οι άλλοι φίλοι μας οι κοντινοί, να είναι και αυτοί στο κοντινό περιβάλλον. Η Αγαθή, η Μαρία, ο Στέφανος, ο Στυλιανός, ο Πρόδρομος, η Πίστη, η Αυγή, η Ευθαλία, ο Μάξιμος, ο Σταμάτης, ο Σπυρίδωνας, ο Νεκτάριος, η Ναταλία, η Σπυριδούλα, η Παρασκευή, η Φοφό, η Μαρίνα, ο Μάριος, ο Μάρκος, η Ελένη, ο Σωτήρης, ο Σιμεών, ο Φιλίμωνας, ο Χαράλαμπος, ο Κάρολος, ο Χρήστος, ο Χριστόδουλος, ο Θεοδόσης, ο Τιμόθεος, η Λιδία, ο Βασίλης, η Βασιλεία, ο Δημοσθένης, ο Απόλλωνας, ο Θεμιστοκλής, η Σίλβια, ο Ηρακλής, η Ναταλία, ο Μιχάλης, η Κωνσταντίνα, η Μαρίνα, η Αλίκη, ο Τάσος, ο Δημήτρης, ο Χρήστος, ο Λευτέρης, η Αγάπη, η Αναστασία, η Κωνσταντίνα, η Φρόσο, ο Κύριος Χρήστος, ο αγαπημένος, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, όλο το νησί εννοώ, όλα τα νησιά κοντά μας, ο Γρηγόρης, ο Νικηφόρος, η Αστέρο, η Βιργινία, η Πέννη, ο Σπύρος, η Λίτσα, η Στεφανία, η Μαρία, η Δήμητρα, η Αγγελική, ο Χάρης, ο Κώστας, ο Γιάννης, η Ρόη, η Αλκμίνη, ο Φόρης, ο Χρήστος, ο Ιωάννης, η Ελένη, η Λευτερία,
η Μελανία, η Γική, η Αναστασία, η Ροδούλα, η Ροδάνθη, η Χριστιάνα, η Πινελόπη, η Νίκη, η Παναγιώτα, ο Βαγγέλης, ο Σωτήρης, ο Θοδωρής, η Πέπη, η Βάγια, ο Λάμπρος, ο Γρηγόρης, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Κοσμάς, ο Θανάσης και ο Νίκος. Ευχαριστούμε, πραγματικά μας κάνετε μεγάλη χαρά, μας δίνετε μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα ωραία μηνύματα που μας στέλνετε, τις ωραίες σας ευχές. Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία όλο το χρόνο και 2023 ευχές από μας. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, στην προηγούμενη εκπομπή, κάποια παραμύθια. Να δει σήμερα τι έχω. Να δει σήμερα τι έχω. Κάποια παραμύθια που ήταν για τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν όμως και κάποια όμορφα παραμυθάκια, τα οποία είναι και για την νέα χρονιά, μάλλον για την ημέρα που έρχεται ο Άγιος Βασίλης. Συγκεκριμένα ο μικρός Ντίν και ο Άγιος Βασίλης. Οι μαγικές ημέρες των Χριστουγέννων είχαν φτάσει και ο μικρός Ντίν, αποφασισμένος αυτή τη φορά, ότι θα δει τον Άι Βασίλη από κοντά. «Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, να μου δώσει ο ίδιος το δώρο μου. Αγοράκι μου, δεν πρέπει να δούμε τον Άι Βασίλη αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Θέλει με την ησυχία του να ξεκουραστεί, να φάει την μπισκότα του και να πιει το γάλα του», του είπε η μητέρα του. «Όχι, όχι, εγώ θέλω να τον δω». Την παραμονή της πρωτοχρονιάς λοιπόν έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά. Οι γονείς του επέμεναν να πάει για ύπνο, αλλά αυτός γκρίνιασε μέχρι που αναγκάστηκαν να τον μαλώσουν. Η πόρτα έκλεισε με δύναμη και αυτός κουλουριάστηκε κάτω από το πολύχρωμο πάπλωμά του ξεφυσώντας. «Ουφ, αυτοί οι γονείς ποτέ δεν καταλαβαίνουν», μουρμούραγε. Οι γονείς του πριν κοιμηθούν πέρασαν από το δωμάτιό του, τον σκέπασαν, του χάιδεψαν τα μαλάκια του και χαμογελώντας το έδωσαν από ένα γλυκό φιλί. Αυτός ακούνητος έκανε πως κοιμόταν και σαν έκλεισε η πόρτα, πετάχτηκε με μιας, έτρεξε στο σαλόνι και κρύφτηκε κάτω από το τραπεζάκι, κοιτάζοντας μία το τζάκι, μία το παράθυρο και περίμενε. Περίμενε και σε λίγο συνέβη. Ο ουρανός φώτισε, πολύχρωμες αποχρώσεις και η χαρμόσυνη μουσική αντιχούσε παντού. Η μύτη του Ρούντολφ λαμπύριζε έντονα από μακριά και μαζί με τους υπόλοιπους ταράνδους έστειλαν περήφανα το έλκυθρο του Άι Βασίλη. Ντυμένος με την κατακόκκινη στολή του, κρατούσε το μεγάλο κατακόκκινο σάκο του. Τα βαριά βήματά του ακούγονταν σαν κατέβηκε στη σκεπή και το σύρσιμο μέσα στην καμινάδα γινόταν όλο και πιο έντονο. Και να, ξεπρόβαλε στο τζάκι. Ξερόβηξε μια φορά από την καπνιά, άφησε κάτω το μεγάλο σάκο, τίναξε τη στολή του, έβγαλε το δώρο του Ντίν και αφού το άφησε στο δέντρο, στρογγυλοκάθισε στην τραπεζαρία δενεύοντας τα μπισκοτάκια με το γάλα. Ο Ντίν ψιθύρισε μόλις τον είδε. «Ουάου, τι τεράστιος που είναι!» Ο μεγάλος σάκος που ήταν κοντά τράβηξε αμέσως την προσοχή. Τότε σκέφτηκε ότι ήταν ευκαιρία να αρπάξει άλλο ένα δώρο, μιας και είχε τόσο πολλά μέσα. Σιγά σιγά και χωρίς να κάνει θόρυβο, σύρθηκε μέσα στο σάκο και σάστησε με την εικόνα που αντίκρισε. Χρωματιστά κουτιά παντού, στολισμένα με πολύχρωμες κορδέλες και πάνω γραμμένα διάφορα ονόματα. Ήταν λες και βρισκόταν σε ένα τεράστιο δωμάτιο δώρων. Δεν ήξερε ποιον να αρπάξει και τότε είδε στην άκρη ένα τεράστιο κουτί, πολύ όμορφο στολισμένο και χωρίς να το ξανασκεφτεί, είπε: «Αυτό θα πάρω». Πριν προλάβει όμως να το πάρει στα χέρια του, έχασε την ισορροπία του και σοριάστηκε κάτω, ενώ τα κουτιά άρχισαν να πέφτουν πάνω του. Ο Άι Βασίλης είχε σηκωθεί, είχε πάρει το σάκο του και ανηφόριζε στην καμινάδα. Άφησε το σάκο στο πίσω μέρος του έλκυθρου και έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσουν οι τάραντοι. Σε όλο τον ξάστερο ουρανό αντιχούσε το δυνατό του «χω, χω, χω». Ο Ντίν άνοιξε δειλά-δειλά το σάκο, έβγαλε το κεφαλάκι του φοβισμένα και δεν πίστευε αυτό που ζούσε. Πετούσε στον ουρανό ψηλά. Ο αέρας ανακάτευε τα σγουρά μαλάκια του. Έβαλε τις μικρές παλάμες στο προσωπάκι του και με γουρλωμένα μάτια κοίταζε τριγύρω. Τα αστέρια ήταν τόσο κοντά και φώτιζαν έντονα, χιόνι παντού. Στολισμένα τα πάντα. Τα κουδουνάκια από το έλκυθρο ηχούσαν συνεχώς. Το θέαμα ήταν συγκλονιστικό. Μα τι μαγική νύχτα! Ο Άγιος Βασίλης κοίταγε τη λίστα του, έπαιρνε δώρα, κατέβαινε καμινάδες, τα μοίραζε και ανέβαινε πάλι, ακούραστος, πάντα με πλατή χαμόγελο. Ο Ντίν, από φόβο μήπως τον δει, είχε μείνει σαστισμένος και κρυβόταν στο σάκο. Μερικές φορές έβγαζε το κεφάλι και παρατηρούσε τα πάντα. Τα κουτιά σιγά σιγά άδειαζαν και η Βασίλισσα, αν μοίρασε όλες τις παραγγελίες των παιδιών, πήγε να κλείσει το άδειο τσουβάλι, αλλά έπιασε κάτι τελευταίο. Σαν κοίταξε μέσα, σάστησε. «Ποιος είσαι εσύ?»
Τότε ο Ντίν, τρομαγμένος, του εξήγησε τα πάντα, μετανιωμένος και με δάκρυα στα μάτια, του είπε για την κακή πράξη που ήθελε να κάνει, να κλέψει δηλαδή και άλλο δώρο, και γι' αυτό παγιδεύτηκε στο σάκο. Τον παρακάλεσε να το γυρίσει στο σπίτι του, γιατί παρόλο που αυτό το μαγικό πράγμα που ζούσε, το είχαν ήδη λείψει οι γονείς του. Ο Άι Βασίλης τον άκουγε ακόμη σαστισμένος. Έπειτα τον πήρε στην αγκαλιά του και του εξήγησε ότι δεν πρέπει να είμαστε άπλιστοι και να τα θέλουμε όλα δικά μας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να νιώθουμε γεμάτοι έστω και με μικρά πράγματα. Επίσης του είπε ότι αν έπαιρνε και το άλλο δώρο, τότε κάποιο άλλο παιδάκι δεν θα ήταν χαρούμενο και θα απογοητευόταν από τον Άγιο Βασίλη. Τέλος του είπε ότι να γυρίσει στο σπίτι του, παρόλο που ήταν πολύ μακριά, και ότι έπρεπε να βιαστούν πριν τους βρει το ξημέρωμα, γιατί τότε όλοι θα εξαφανιστούν και με ένα μαγικό τρόπο θα εξαφανιζόταν και αυτός μαζί τους. Αμέσως μετά φώναξε με τη γέρη και αλαβροντερή φωνή του: «Εμπρός καλημουτάραντι, βάλτε τα δυνατά σας να γυρίσουμε το μικρό μας φίλο στο σπίτι του πριν ξημερώσει». Η μύτη του Ρούντολφ φώτισε και το έλκυθρο πήρε το δρόμο για το σπίτι του Ντίν. Όταν βρέθηκαν στην καμινάδα του σπιτιού του, ο Άι Βασίλης τον κατέβασε προσεκτικά και τον άφησε κοντά στο δέντρο. Έκανε να φύγει και τότε ο Ντίν το έπιασε το χέρι και του είπε: «Άγιε μου Βασίλη, κατάλαβα το λάθος μου και επειδή δεν υπήρξα καλό παιδί, μπορείς να πάρεις το δώρο μου πίσω. Δεν θα με πειράξει σχεδόν καθόλου». Τότε ο Άι Βασίλης έσκυψε και του χάιδεψε τα σγουρά μαλλιά και του ψιθύρισε: «Αφού κατάλαβες το λάθος σου, το δώρο το αξίζεις. Να προσπαθείς καθημερινά να γίνεις σε καλό και υπάκουο παιδί και του χρόνου, ίσως ένα πολύ μεγάλο κουτί με πολύχρωμη κορδέλα να γίνει δικό σου». Τότε, ως διαμαγείας εξαφανίστηκε και το μόνο που άκουσε ο Ντίν ήταν ένα δυνατό χω-χω-χω ψηλά στον ουρανό. Έτρεξε γρήγορα στο κρεβάτι του, στο παπλωματάκι του και αποκοιμήθηκε. Το πρωί όταν ξύπνησε, είδε το δώρο του στο δέντρο ακριβώς στη θέση που το είχε αφήσει ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης. Τότε σκέφτηκε: «Άρα γιατί έζησα όλα αυτά στα αλήθεια, ήταν όνειρο». «Ντίν, γιατί οι πιτζάμες σου είναι βρώμικες, μπήκες στην καμινάδα», άκουσε τη μαμά του να φωνάζει. Τότε ο μικρός Ντίν κοίταξε έξω από το παράθυρο ψηλά στον ουρανό και χαμογέλασε πονηρά. Λοιπόν, αυτό ήταν το παραμυθάκι. Εγώ θα πω κάτι που έχει κακοποιηθεί η έννοια του Μεγάλου Βασιλείου. Ο χρόνος κατά τον Μέγα Βασίλειο, λοιπόν. Ο Μέγας Βασίλειος κακοποιείται βάναυσα από το πνεύμα του κόσμου, καθώς προβάλλεται αυθαίρετα, άλλοτε ως σύμβολο του καταναλωτισμού και άλλοτε ως σύμβολο της κοσμικής ευδαιμονίας, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από τη φτώχεια, την ανέχεια και τη δυστυχία, ενώ ο ίδιος υπήρξε και είναι το πρόσωπο του ασκητικού ιδεώδους. Οι σκέψεις του Αγίου Βασιλείου περί χρόνου βοηθούν να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτού του κορυφαίου δώρου που χάρισε ο Θεός στο πλάσμα του, προκειμένου να το αξιοποιήσει, να το καλλιεργήσει με σκοπό τη διαρκή του βελτίωση και την κατά το δυνατόν ομοίωση μαζί του. Η πρώτη διάσταση του χρόνου που καταγράφει ο Μέγας Βασίλειος στο περίφημο έργο του «Εις την Εξαήμερον» έχει σχέση με τον Θεό. Ο Θεός είναι υπεράνω του χρόνου και ταυτόχρονα είναι εκτός χρόνου από την άποψη ότι δεν έχει χρονική αρχή και δεν θα αποκτήσει ποτέ χρονικό τέλος. Χρονική αρχή έχουν όλα τα δημιουργήματα, δεν έχουν όμως όλα χρονικό τέλος. Κάποτε ο Θεός σήμανε την έναρξη του υλικού κόσμου, κάποτε θα σημάνει και το τέλος του. Αυτό όμως αφορά τα υλικά δημιουργήματά του. Τα πνευματικά δημιουργήματα όπως οι άγγελοι και το ηγεμονικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης, η ψυχή, δεν θα έχουν ποτέ τέλος. Δημιουργήθηκαν, αλλά δεν εξαφανίζονται. Δεν πεθαίνουν. Η δεύτερη διάσταση του χρόνου κατά το Μέγα Βασίλειο σχετίζεται με την ύλη και την παρούσα ζωή. Ο χρόνος μοιάζει με μια σφαίρα που κυλά στον κατήφορο και δεν σταματάει. Ρέει κατάπαυστα, αποκαλύπτοντας ότι και όσα σχετίζονται μαζί του είναι αιρέοντα και όχι σταθερά. Αυτή η διάσταση του χρόνου αποκαλύπτει το χρέος του ανθρώπου που αφορά τη σωστή αξιοποίησή του, προκειμένου αυτός να μην πάει χαμένος. Εκείνος που την αντιμετωπίζει με αυτή τη λογική μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις θλίψεις και στα προβλήματα της ζωής και αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος είναι ευκαιρία εσωτερικής καλλιέργειας και καιρός μετανοίας. Η τρίτη παράμετρος του χρόνου κατά τον Καπαδόκη Άγιο σχετίζεται με την αιωνιότητα. Ο χρόνος της παρούσης ζωής είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην τελειότητα και την ατελείωτη αιωνιότητα. Και όμως εμείς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε το γεγονός εντελώς διαστρεβλωμένο. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδινοι. Στη γήινη πραγματικότητα είμαστε περαστικοί
ανέστη διαβάτες που πορεύονται προς την πραγματικότητα της αιωνιότητας. Γι' αυτό που κάνουμε, γι' αυτό που και κάνουμε το παν, για να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε σε αυτή τη ζωή με τα καλύτερα υλικά, ξοδεύουμε τις δυνάμεις μας στα ευτελή και πεπερασμένα, αγνώντας τις ανάγκες του έσω ανθρώπου που θα ζήσει αιώνια όταν το φθαρτό του σαρκείο θα πεθάνει. Δυστυχώς είναι αλήθειες που πρέπει να λέγονται για να υπολογίζουμε ότι η ζωή, ότι τη ζωή μας μάλλον, πρέπει να την πλάθουμε με μεγάλη αγάπη, με εμπιστοσύνη και με αγάπη προς τον άνθρωπο. Δυστυχώς αυτές οι έννοιες έχουν πάψει να υπάρχουν. Εμείς όμως πρέπει να γεμίζουμε την καρδιά μας. Βέβαια δεν λέω ότι να δίνουμε εμπιστοσύνη σε όλους τους ανθρώπους προς Θεού. Τουλάχιστον εμείς που μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει ότι εδώ είμαστε ευκαιριακοί στη γη. Δεν είμαστε αιώνιοι. Η ψυχή μας, ναι, είναι αιώνια. Αλλά τουλάχιστον να καλλιεργούμε κατά το καθώς πρέπει και όχι το καθώς πρέπει στα εισαγωγικά, με όλη μας την πορεία και το διάβα που μπορεί να δώσει η ανθρωπιά. Με καλοσύνη, με αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και όσο μπορούμε, με την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε και στα λογικά επίπεδα, γιατί δυστυχώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε θηρία. Και αυτά τα θηρία είναι μεγάλα και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα εμπιστευτεί εύκολα. Ούτε ο άνθρωπος τον άνθρωπο, και όταν λέω θηρία, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, είναι το μεγαλύτερο θηρίο. Ακούμε πολλά, έχουμε δει πολλά. Προσπαθήστε να δώσετε γνώση στα παιδιά σας, το τι σημαίνει ανθρωπιά, τι σημαίνει καλοσύνη, τι σημαίνει αγάπη. Για να έχουν τη χαρά, να είναι η ψυχή τους και το είναι τους γεμάτο. Να μην είναι στερημένα από αυτές τις έννοιες. Γιατί όπως μεγαλώνεις το παιδί σου, έτσι θα μεγαλώσει και εκείνο την επόμενη γενιά ή τις επόμενες γενιές. Βέβαια, είναι δύσκολες όλες αυτές οι έννοιες, αλλά πρέπει όμως με όπως όσα μέσα διαθέτουμε να τα δίνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, παρατηρούμε το εξής. Το χειμώνα, πολλά άλογα, βλέπουμε ότι έχουν τμήματα από τη χέτη, η οποία είναι απούσα. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή κάποια αλογάκια σε σημεία που είναι η χέτη τους, απουσιάζει, είναι τριμμένη ή είναι κομμένη. Γενικά, η χέτη των αλόγων και η ουρά θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή, αν γίνεται κακή χρήση και δεν την προσέχεις, ούτε την ουρά, ούτε τη χέτη, πολύ απλά κάποια στιγμή το άλογο να μην έχει καθόλου χέτη και καθόλου ουρά. Γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένες βούρτσες, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην χέτη και στην ουρά, ώστε να ενισχύουμε την τρίχα, γιατί δύσκολα μεγαλώνει η χέτη και η ουρά του αλόγου. Δεν είναι όπως τα δικά μας τα μαλλιά που τα κόβουμε και μεγαλώνουν, αλλά σε πιο βραδείς ρυθμούς. Και κάποιες φορές είναι σαν να λέμε σε ύπνωση οι ρίζες. Οπότε καινούργιες, πώς λέγονται, καινούργιες φύτρες, ναι, πήγα να πω φυταριές, καινούργιες φύτρες, δύσκολα βγαίνουν. Τι κάνουμε όμως για να προσέξουμε την χέτη και την ουρά και γιατί κάποιες, ιδιαίτερα τους χειμωνιάτικους μήνες, μπορεί να παρατηρήσουμε στα άλογά μας ή σε κάποια άλογα ότι υπάρχουν τμήματα που είναι κενά, που λείπει η χέτη. Όσο σκληρή είναι η χέτη, τόσο εύθραυστη είναι. Δηλαδή,
Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις ουρές των αλόγων για να γίνουν τα δοξάρια στα βιολιά, που είναι πολύ σκληρή τρίχα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και φροντίδα, γιατί είναι το, έτσι ακριβώς είναι και η χέτη εύθραυστη και μπορεί, όπως είπα και νωρίτερα, κάποια στιγμή στη ζωή του αλόγου σου να παρατηρήσετε μείωση της χέτης και της ουράς μέχρι και απώλεια. Οπότε, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ακόμα και τις κουβέρτες ή και τα καλύματα που είναι του τραχύλου, που ενσωματώνονται στην κουβέρτα, να προσέχουμε να είναι αφενός καθαρά, αφετέρου να τα πλένετε συνεχώς. Δηλαδή, μην τα βάλετε τώρα, παράδειγμα τον Οκτώβρη την κουβέρτα και τη βγάλετε αυτή την κουβέρτα από το άλογο μετά από 2 μήνες. Συνεχόμενες χρήσεις, γιατί τι συμβαίνει τότε. Άμα έχετε χαϊδέψει ένα άλογο, έχετε παρατηρήσει πολλές φορές στα χέρια σας μια φεογκρίζα, σαν αλεύρι, σαν πούδρα να μένει στο χέρι σας. Αυτό λοιπόν είναι το φυσικό λίπος της λίανσης και της λίπανσης της τρίχας των αλόγων. Αυτό υπάρχει και στην χέτη και στην ουρά. Γιατί? Για να είναι λαμπερή και φροντισμένη η τρίχα και να μην ουσιαστικά τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτό. Για να τρέφεται ο θύλακας της τρίχας και η τρίχα και να είναι στυλπνή και απαλή. Όμως, όταν αυτό φοράμε συνεχόμενα την κουβέρτα, αυτό το λίπος επικάθεται πάνω στα σημεία αυτά. Όπου δηλαδή υπάρχει επαφή με την κουβέρτα, θα δείτε ότι έχει αφήνει λίπος. Αυτό το λίπος δηλαδή μένει επάνω στο ύφασμα. Όταν έχουμε διαρκώς φορεμένη την κουβέρτα και δεν τη βγάζουμε, δεν την αλλάζουμε, αυτό το λίπος τι κάνει. Αρχίζει και λειτουργεί κακά προς το τρίχωμα. Κολλάνε οι τρίχες από την χέτη επάνω και αυτό αναγκάζει τη χέτη να κοπεί. Έπειτα, άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε το χειμώνα είναι επειδή τα άλογα τείνουν να φαγουρίζονται στο σώμα τους, μπορεί να τα δείτε να ξύνονται πάνω σε πόρτες ή στους τοίχους ή σε φράχτες ή οτιδήποτε. Αν η χέτη είναι αφρόντιστη, τι θα γίνει τότε? Θα γίνει μία μάζα, μια τζίρα. Ένα αναμαλιασμένο πράγμα και μαζί με την παλιά την τρίχα θα φεύγει και η καινούργια. Θα προσπαθείτε να τη λύσετε αυτούς τους κόμπους που θα έχουν γίνει. Οπότε τι κάνουμε? Φροντίζουμε, παίρνουμε από το εμπόριο ενδεδειγμένα προϊόντα που είναι για την φροντίδα της σχέτης και της ουράς. Παίρνουμε συγκεκριμένες βούρτσες και χτένες, οι οποίες πρέπει να είναι για την χέτη και την ουρά. Δεν χρησιμοποιούμε βούρτσες, όπως είναι το ξυστρί, το μεταλλικό, στα μαλλιά, στη χέτη και στην ουρά, γιατί αυτό κακοποιεί την τρίχα του αλόγου και θα την κόψει και δεν θα είναι εύκολο να φτιάξει την καινούρια. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε αυτά τα ιδιαίτερα τα σπρέι που είναι για την χέτη και την ουρά, ώστε να διατηρείται η τρίχα λία και απαλή και να μην μπερδεύεται με τις άλλες, πρώτον. Δεύτερον, το χειμώνα, αν έχει πάρα πολύ κρύο έξω και δεν μπορούμε να πλύνουμε το άλογό μας, τι κάνουμε? Παίρνουμε μία βούρτσα που είναι μαλακιά τρίχινη και αν γίνεται από φυσική τρίχα. Υπάρχουν στο εμπόριο, ενδεδειγμένες βούρτσες που είναι για αυτή τη δουλειά. Καλό δηλαδή είναι να χρησιμοποιείτε βούρτσες με φυσική τρίχα για την χέτη και την ουρά. Οπότε τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα κουβά με ζεστό νερό και ρίχνουμε μία σταγόνα σαμπουάν. Βουτάμε την βούρτσα στο ζεστό νερό, διώχνουμε το περιττό νερό, να μην είναι δηλαδή μούσκεμα και κάνουμε το άλογο μούσκεμα και περνάμε με αυτό την χέτη και την ουρά. Αυτό τι βοηθάει? Βοηθάει να καθαρίσει το περιττό λίπος που είναι. Οπότε όταν καθαρίσει το περιττό λίπος,
δεν υπάρχει φόβος να επικαθίσει πάνω στις κουβέρτες και να δημιουργήσει τα υπόλοιπα προβλήματα. Και επίσης, όταν έχουμε ένα άλογο που είναι αναμελιασμένο και είναι πλεγμένα τα μαλλιά του, χρησιμοποιήστε ακόμη και κρέμα μαλλιών ανθρώπινη για να μπορέσετε να την λύσετε. Αλλά επίσης την ίδια δουλειά κάνουν και τα σπρέι και τα, και τα λαδάκια. Λαδάκια, ναι. Και το baby oil. Απλά επειδή είναι, γενικά τα λαδάκια είναι λίγο επικίνδυνα να μην πέσουν, να μην είναι αυτό και γλιστρήστε εσείς, πρέπει να το κάνετε σε εξωτερικό χώρο. Αυτά όσον αφορά τη φροντίδα της σχέτης και της ουράς και επιπλέον, καλό είναι να ξέρετε πώς γίνεται το κούρεμα των αλόγων σε ουρά και σε χέτη. Δεν παίρνουμε το ψαλίδι και κόβουμε. Υπάρχει συγκεκριμένο ψαλίδι που είναι για την κοπή της, χέτης και αυτό που κάνουμε για να κόψουμε σωστά την ουρά του αλόγου μας είναι το εξής. Είτε παίρνουμε την ουρά και την τραβάμε κάτω από τα δηλαδή κάτω από την κοιλιά του, ανάμεσα από τα πισινά του πόδια, ώστε αυτό που θα περισσέψει η μυτούλα μπορούμε να την κόψουμε, ή κάνουμε το εξής. Παίρνουμε το χέρι μας και το περνάμε ακριβώς κάτω από την ουρά του αλόγου μας. Κάτω ακριβώς από το κόκαλο. Σε σάλι. Κάτω ακριβώς από το κόκαλο. Έχουμε την ουρά δηλαδή, αν η ουρά του είναι εδώ, βάζουμε το χέρι μας κάτω από την ουρά. Οπότε η ουρά κρέμεται. Το κομμάτι αυτό που κρέμεται με το άλλο μας το χέρι, το κρατάμε την ουρά και το σημείο που περισσεύει κάτω, αυτό και κόβουμε. Αυτό γιατί? Γιατί αν κόψετε την ουρά όπως είναι κρεμασμένη κάτω, όταν το άλογο ανασηκώσει την ουρά του θα είναι σαν κουρεμένο γίδι. Ναι, γιατί σε ορισμένα άλογα τα κόβουμε πολύ κοντά. Θέλει η ουρά να είναι κομμένη σε ευθεία μορφή. Να φαίνεται δηλαδή καλοκουρεμένο, όχι κακοκουρεμένο. Οπότε οι δύο αυτοί τρόποι είναι για να κουρέψουμε το άλογό μας και να κόψουμε την περίσσια ουρά για να μην σέρνεται κάτω και να μην λερώνεται και να μην πατιέται. Οι δύο αυτοί τρόποι, είτε παίρνουμε την ουρά, όπως σας είπα, την τεντώνουμε μέσα από τα δύο πισινά του πόδια και αυτό που περισσεύει το κόβουμε με το ψαλιδάκι, ή βάζουμε το χέρι μας κάτω από την ουρά, δημιουργούμε ένα ύψωμα ουσιαστικά της ουράς, την ανασηκώνουμε και με το άλλο χέρι μας κρατάμε την ουρά και το κομμάτι αυτό που περισσεύει το κόβουμε και έχουμε μία πολύ ωραία κομμένη όμορφη ουρά. Επιπλέον τι άλλο να σας πω για τις ουρές? Υπάρχουν ωραίες πλεξούδες. Ναι, μπορούμε να κάνουμε ωραίες πλεξούδες. Κορδελίτες. Ναι, και γενικά στους αγώνες περιποιούμαστε και ουρά και χέτη. Και επιπλέον, μπορούμε να, αν έχουμε πρόβλημα στο να μεγαλώσει η ουρά και η χέτη του αλόγου μας, μπορούμε να δώσουμε συμπλήρωμα βιοτίνης, η οποία βιοτίνη βοηθάει στο να δημιουργηθεί, να μεγαλώσει πιο γρήγορα η χέτη, η ουρά και τα νύχια των αλόγων μας. Να δώσουμε, να δώσουμε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να πω για τις σχέδες και τις ουράς. Α, και αυτό που σας έχω δείξει σε προηγούμενη εκπομπή, βιδώνουμε διάφορες βούρτσες και μέσα στο στάβλο και σε και εξωτερικούς χώρους. Και τι ωραία, τεχνίζεις, τα βουρτσίζεις και γίνονται χάλια πάλι. Δεν έχει σημασία. Και μόλις βρονοχέρια, κάθονται. Δεν έχει σημασία. Τι όμορφα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο πρώτο. Ναι. Φτάσαμε, φωνάζει ο μπάδος. Φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Εδώ, μετά το διαφημιστικό, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πάλι εδώ να συνεχίσουμε τα ωραία πράγματα που σας λέμε για αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Σε λίγο. Ραντεβού εδώ.